Τραγωδίες που συγκλονίζουν τον πλανήτη. Εικόνες ανίποτης θλίψης με τη μεταφορά των νεκρών της μοιραίας πτήσης των Μαλαιζιανών αερογραμμών από το Χάρκοβο της Ουκρανίας στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας, η οποία έχει κηρύξει σήμερα εθνικό πένθος μέσα σε κλίμα οδύνης. Οι καμπάνες σήμαιναν πένθυμα και οι σημαίες κυμάντιζαν με σύστιες στη μνήμη των 298 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Εικόνες πραγματικά πρωτοφανείς εν καιρό ειρήνης. Την ίδια ώρα συγκλονίζει νέα τραγωδία με συντριβή αεροσκάφους της Transasia Airways πάνω σε σπίτι με τουλάχιστον 40 νεκρούς στην περιοχή Πενχού της Ταϊβάν. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που έχουμε έως τώρα, η συντριβή οφείλεται σε αποτυχημένη αναγκαστική προσγείωση, καθώς στην περιοχή συνεχίζει να πλήττει ο τυφώνας Μάτμο. Άλλη μία τραγική ημέρα για τις διεθνείς αερομεταφορές. Αεροπλάνο της Transasia συνετρίβει πάνω σε σπίτια στην επαρχία Πενχού της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης αφού χτυπήθηκε από τον τυφώνα Μάτμο. Οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί. Λίγη ώρα αργότερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ταϊβάν μιλά για τουλάχιστον 47 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ασιατικά μέσα μεταδίδουν πως ο πιλότος είχε εκπέμψει σήμα SOS λίγο πριν την πρόσκρουση, ενώ είχε ήδη αποτύχει μία φορά να προσγειώσει το αεροπλάνο. Στο αεροσκάφος, ένα δικινητήριο ATR-72, επέβαιναν 54 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τα κανάλια από την Ταϊβάν, το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει από την περιοχή Kaohsiung στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με προορισμό το αεροδρόμιο Magong των νησιών Πένχου. Τελικά όμως απογειώθηκε στις 5:43 λόγω της φοδρής καταιγίδας. Η πτήση από το Kaohsiung στο μικρό νησάκι Mangong κρατά μόνο 35 λεπτά. Κάποια στιγμή όμως γύρω στις 7, ενώ έπρεπε να έχει ήδη προσγειωθεί, έστειλε σήμα για αναγκαστική προσγείωση. Λίγο μετά έστειλε και δεύτερο σήμα και κάπου εκεί χάθηκε η επαφή με τον πύργο ελέγχου. Τα ταϊβανικά μέσα ενημέρωσης είναι σε σοκ, προσπαθώντας να αναπαραστήσουν τι ακριβώς συνέβη με όσες πληροφορίες διαθέτουν. Η πρώτη απόπειρα προσγείωσης απέτυχε και στη συνέχεια ο πιλότος προχώρησε σε δεύτερη προσπάθεια. Λίγα λεπτά αργότερα ο πύργος ελέγχου έχασε την επαφή με το αεροσκάφος. Το αεροπλάνο φέρεται να έπεσε απότομα στο έδαφος στην περιοχή Χούσι και να πήρε φωτιά καίγοντας μάλιστα δύο σπίτια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τους λόγους που ο πιλότος άλλαξε τα σχέδιά του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα όταν το αεροπλάνο πήρε φωτιά. Οι επιβάτες αμέσως οδηγήθηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Μακούγκ, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των τραυματιών άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διακομιδή. Ο τυφώνας Μάτμο είχε προκαλέσει τον πανικό από πολύ νωρίτερα. Χτύπησε με οργή αυτό το τάνκερ, το οποίο είχε προσαράξει στην επαρχία Kaohsiung της Ανατολικής Ταϊβάν. Ένα ελικόπτερο προσεγγίζει το πλοίο προκειμένου να διασώσει το τετραμελές πλήρωμα. Ο Μάτμο χτύπησε την Ανατολική χώρα συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας σχεδόν 150 χιλιόμετρων την ώρα, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Τη σφοδρότητά του όμως αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι της πρωτεύουσας Ταϊπέι. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 30.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο τυφώνας θα κατευθυνθεί αργότερα βόρεια προς την Κίνα. Ο Μάτμο διαδέχθηκε τον ισχυρό τυφώνα Ραμασούν που έπληξε την ευρύτερη περιοχή και άφησε πίσω του πάνω από 90 νεκρούς στις Φιλιππίνες και 46 στην Κίνα. Σύνδεσαι τώρα με τη Βάνα Κουτρουλού για να δούμε, Βάνα, τον νεότερο απολογισμό. Τι λένε τώρα τα σωστικά συνεργεία και για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Έχουμε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο απολογισμό, καθώς είχαμε δηλώσεις νωρίτερα του Υπουργού Μεταφορών της Ταϊβάν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο 47 νεκρούς και 11 τραυματίες. Να πούμε ότι οι αρχικές πληροφορίες στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία έκαναν λόγο για 51 νεκρούς, αλλά αυτό και αυτή τη στιγμή, Ιβάνα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είδαμε τα πλάνα αυτά. Ακριβώς. Όπου φαίνεται το αεροσκάφος που έχει πέσει πάνω σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή. Ακριβώς πάνω σε σπίτια, έχει τυλιχτεί στις φλόγες και περίπου 200 στρατιώτες αλλά και σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει για να σβήσουν την φωτιά
και να δουν τελικά σε τι κατάσταση ήταν οι παγιδευμένοι άνθρωποι. Γιατί μιλάμε για παγιδευμένους, δεκάδες παγιδευμένους μέσα στην Άτρακτο, η οποία κατέληξε πάνω στο χωριό Ζιζί, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού, της Ταϊβάν. Έπεσε στο έδαφος και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε, ο πιλότος προσπαθούσε να προσγειωθεί, είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καοσιούν, προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Πενχού. Υπήρχε όμως κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια της πτήσης και ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Δεν τα κατάφερε, προσπάθησε και δεύτερη φορά και πάλι με αποτυχία και κατέληξε πάνω σε αυτό, σε αυτές τις στην κατοικημένη περιοχή, στα σπίτια που βλέπουμε, στο χωριό Ζιζί, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συντριβής. Φαίνεται πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη διάρκεια της πτήσης. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε πρόβλημα λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Καλά, και εδώ βέβαια, συγγνώμη, προκύπτει και ένα ερώτημα. Πώς επιτρέπονταν οι πτήσεις από τη στιγμή που υπήρχε τυφώνα στην περιοχή? Ακριβώς αυτό τώρα προσπαθούν να διαλευκάνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν δόθηκε και σωστά δόθηκε άδεια απογείωσης για το αεροσκάφος. Πάνω Κοντρούλα, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν τώρα, κυρίες και κύριοι.